Χιλιάδες είναι οι εργαζόμενοι που περιμένουν στην ουρά για να συνταξιοδοτηθούν, με την αίτησή τους να είναι στην αναμονή για πολλά χρόνια. Σε επίπεδο νομών, Ηρακλείου Λασιθίου περίπου είναι γύρω στις 14.000. Αυτή την ώρα στην Ανατολική Κρήτη με τις απονομές συντάξεων ασχολούνται 15 εισηγητές. Οι αλλαγές που επέφερε το νέο οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ και η δημιουργία των νέων διευθύνσεων προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχουν αποδώσει. Το πιο εφικτό ήταν να γίνει ένα κέντρο εδώ στο Ηράκλειο γενικά για τους δύο νομούς, ώστε όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που βρίσκονται διασκορπισμένοι στα άλλα δύο υποκαταστήματα να μπορούν να αποδίδουν χωρίς να υπάρχει αυτή η μεταφορά των φακέλων. Θεωρούμε εγκληματικό αυτό που κάνει η κυβέρνηση στους συνταξιούχους που δουλέψανε 40 χρόνια, γεμίζαν τα ασφαλιστικά τους ταμεία με λεφτά για τις ώρες που θα είναι ανήμποροι να δουλέψουν, και τώρα που τα χρειάζονται τους κατηστερούν 3 με 4 χρόνια να δώσουν τη συντάξη τους. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Τα δύσκολα αφορούν κυρίως τις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 1/4 των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Το κυριότερο είναι να γίνει η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας. Αυτό το ακούμε χρόνια. Εγώ προσωπικά το ακούω από το 96, από το 93 μάλλον. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα αυτό το πράγμα, να γίνει η ψηφιοποίηση, ώστε ο κόσμος, όλος αυτός που έχει τα πουλιά τα λεγόμενα, να μπορεί να βλέπει ηλεκτρονικά σε ένα αρχείο μέσα την ασφαλιστική του ιστορία. Το Υπουργείο Εργασίας έχει χαρακτηρίσει τον μηδενισμό των εκκρεμωτήτων ως τη μητέρα όλων των μαχών, θέτοντας πολύ ψηλά τον πύχη. Πόσο εφικτό είναι να πιάσει κανείς το στόχο των 3 συντάξεων την ημέρα που έχει τεθεί? Μία απλή σύνταξη μπορεί να καταφέρει ο συνάδελφος να βγάλει και 3 και 4 ή και 5. Αλλά σε μία διαδοχική μπορεί να μην καταφέρει, όχι μέσα σε μία μέρα, ούτε σε 2 ούτε σε 3, να βγάλει καμία. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε και το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που τέθηκε σε λειτουργία και ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τους ρυθμούς έκδοσης συντάξεων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο κύριος Χαζηδάκης ευελπιστεί ότι θα αποδώσει με αυτό το σύστημα, ειδικά των ιδιωτών. Αλλά να σας θυμίσω ότι πέρυσι ο κύριος Βρούτσης έλεγε ότι τον Ιούνιο θα πατάμε ένα κουμπί και θα βγαίνει, να μην το πω. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας, οι υπάλληλοι που δεν θα πιάνουν τους στόχους θα βρίσκονται αντιμέτωποι με μετακινήσεις και μεταθέσεις. Ενώ οι συνάδελφοί τους που θα τα καταφέρουν καλύτερα θα επιβραβεύονται με μπόνους. Αυτό είμαι σίγουρος ότι θα το ξαναδεί το Υπουργείο. Δεν γίνεται. Τώρα μπορεί να το ξεκίνησε έτσι για να δώσει έμφαση. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μπουν στο σύστημα και οι πρώτοι πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές. 700 δικηγόροι, 500 φοιτεχνικοί έχουν ήδη εκπαιδευτεί, έχουν πιστοποιηθεί, προκειμένου τις επόμενες ημέρες να τους ανατεθούν οι σχετικοί φάκελοι. Υπάρχει ενδιαφέρον. Αρκετό ενδιαφέρον από συναδέλφους. Θα ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοι που θα πιστοποιηθούν το μήνα τον Νοέμβριο για να ξεκινήσουν από το Δεκέμβριο. Πάντως, το επόμενο διάστημα φαίνεται πως θα γιγαντωθούν τα προβλήματα για το Υπουργείο Εργασίας, αφού το κύμα φυγής προς τη σύνταξη φουντώνει όσο πλησιάζει το τέλος του χρόνου, όποτε και αναμένονται ανατροπές στα όρια ηλικίας.